Υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου απέστειλε επιστολή στο Βρετανό ομολογό της μετά τη συνάντησή τους προημερών στο Λονδίνο, ζητώντας επίσημα την επανεκκίνηση του διαλόγου για το κρίσιμο ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Το ρεπορτάζ είναι της Χριστίνας Παπαδημητροπούλου. Ο Παρθενώνας στέκεται ως κορυφαίο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς εδώ και 2.500 χρόνια και αποτελεί το ύψιστο σύμβολο της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας και της αρμονίας. Εκείνο που ματώνει όμως τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας είναι ότι από αυτό το σπουδαίο δημιούργημα του χρυσού αιώνα του Περικλή λείπουν τα γλυπτά του. Κλάπηκαν και αφαιρέθηκαν βία το 1806 από τον Έλγιν. And the Parthenon Marbles are the embodiment of that democratic spirit. The Parthenon Marbles belong to where they were created. Τα γλυπτά αυτά ανήκουν σε ένα μνημείο σύμβολο. Είναι τα ίδια ένα σύμβολο. Είναι ένα μέρος του όλου και το όλο είναι κομμάτι των γλυπτών. Δημιουργήθηκαν σε μια ενιαία σύλληψη και μέγιστης ακτινοβολίας του ελληνικού πνεύματος που ήταν στο απόγειο του την εποχή του Περικλή. Η ανάγκη για την επανένωση των γλυπτών με τον ναό αποτελεί πολιτιστική επιταγή, αφού μόνο κοντά στο φυσικό και ιστορικό τους περιβάλλον θα αποκτήσουν την πραγματική τους ενοιολογική υπόσταση. Ο επισκέπτης θα μπορεί να καταλάβει το πραγματικό νόημα του Παρθενώνα και των γλυπτών, γιατί αυτά θα είναι δίπλα-δίπλα. Οι επιστήμονες θα μπορούν να μελετήσουν τα γλυπτά ενωμένα, πράγμα το οποίο πάντοτε προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα. It needs to happen gently and slowly. I like it very much that Lydia is wanting to reopen the conversation with the British Museum and people in the government of Britain. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα επανήλθε στο προσκήνιο μετά την επιστολή που απέστειλε η Υπουργός Πολιτισμού στον Βρετανό ομολογό της, όπου δίνει έμφαση στις πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος, σύμφωνα και με την πρόσφατη σύσταση της αρμόδιας για το θέμα διακυβερνητικής επιτροπής της UNESCO.